φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Ακούσας Νόη του Ράδιο Μάγνητες. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Δίσκου Παρασκευή, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στο νομό Πέλης. Και τη φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας για να μιλήσουμε για τον αθλητισμό κυρίως στα σχολεία. Κυρία Δίσκου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μεγάλη μας τιμή που είστε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Γιώλμα, καλησπέρα σε εσάς, στους φίλους τους τηλεθεατές και σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, όσον αφορά τον αθλητισμό, γενικά στα σχολεία μας βλέπουμε υπάρχει πρόβλημα γενικά στη χώρα μας, αλλά όσον αφορά τα σχολεία, θα ήθελατε να μας πείτε λίγο ποια είναι η αξία του σχολικού αθλητισμού και ποια είναι τα ωφέλη στην ουσία που εισπράττει ένα παιδί. Βεβαίως. Όπως ζούμε στην εποχή που ζούμε, παρατηρούμε ότι η καθημερινότητα των παιδιών δυστυχώς εξελίσσεται, κύριε Γιώλμα, σε έναν εφιάλτη, γιατί ο σημερινός τρόπος ζωής των παιδιών δεν είναι αυτός που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, εννοώ τα διάκοπα τρεχάματα που έχουν τα παιδιά από το σχολείο, στο σπίτι, στα φροντιστήρια και δυστυχώς δεν μένει χρόνος πολύς για τη γυμναστική. Οπότε ο σχολικός αθλητισμός έχει πολύ μεγάλη αξία για τους μικρούς μαθητές, τους μικρούς μας αθλητές αν θέλετε, γιατί πρώτα απ' όλα βοηθάει το παιδί να χτίσει το σώμα του, το βασικότερο. Άρα παρατηρούμε κάποια σωματικά ωφέλη που παρέχει η άσκηση στο παιδί και αν θέλετε να τονίσουμε αυτά τα ωφέλη, όπως είναι η μυϊκή δύναμη, η σωστή ανάπτυξη των οστών, μείωση κάποιων ασθενειών. Και μέσα από το αθλητικό κομμάτι, το παιδί έχει να πάρει και πολλά πνευματικά ωφέλη που μπορεί να εισπράξει κάνοντας τη γυμναστική του. Και πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μέσω του αθλητισμού ο μικρός μας ο αθλητής καλλιεργεί την προσωπικότητά του και το ταλέντο του. Δηλαδή, καλλιεργεί τις κοινωνικές του αρετές, όπως είναι το ομαδικό πνεύμα, η συνεργασία, αν θέλετε η συμμετοχή, η επικοινωνία, η αυτοεκτίμηση, η πειθαρχία. Και να πούμε και τις ηθικές του αρετές, όπως είναι το φιλάθλο πνεύμα, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο βασικό. Και πράγμα που δεν βλέπουμε σήμερα, έτσι. Έχει φύγει το θέμα αθλητισμός. Βλέπουμε πρώτα αθλητισμός να ισχύει και χουλιγκανισμός και όχι φιλάθλος. Είναι οπαδοί σήμερα. Κύριε Γιώλμα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι που ανήκει, αν θέλετε, στον εκφυλισμό του αθλητισμού. Αυτό το κομμάτι σηκώνει μια με άλλη εκπομπή. Ναι, γιατί και να ήταν το μόνο, το μόνο που έχουν εκφυλίσει σήμερα. Παρακαλώ. Έτσι, έτσι. Και μέσα από τον αθλητισμό το παιδί μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά και συνετά μια νίκη ή μια ήττα. Πάντως, και αυτές οι δύο οι αρετές, και οι κοινωνικές και οι ηθικές, επηρεάζουν τον αθλητή στο διάβα της πορείας. Ισχύει. Και αυτό που είπαμε και πριν δεν το βλέπουμε να ισχύει σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν και, επειδή την χάνει να ήμουν αθλητής πιο παλιά, αν έχανε κάποια ομάδα ή η αντίπαλη ομάδα που παίζαμε σε ένα ομαδικό άθλημα, βλέπεις νευρά, τσατίζονται, βρίζουνε. Δεν υπάρχει αυτό δηλαδή, η ευγενής άμυλα που έχει ο αθλητισμός. Εδώ και χρόνια έχει χαθεί το «εφ' αγωνίζεστε». Σωστά. Δεν διδάσκονται οι αξίες και οι αρχές. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε. Πέρα από αυτό, έχουν σταματήσει και θυμάμαι παλιά κάναμε σχολικούς αγώνες μεταξύ των σχολείων. Πλέον δεν υπάρχει αυτό. Ή αν υπάρχει, κάνουν με νύχια και με δόντια γυμναστές που είναι υπεύθυνοι της εκάστοτε σχολικής ομάδας να τραβήξουν τα παιδιά, γιατί θα πει το παιδί, θα πει ο γονιός, έχει φροντιστήριο, έχει αγγλικά, έχει κάτι άλλο να κάνει. Δεν έχει χρόνο. Είναι δυστυχώς η σκληρή πραγματικότητα. Δηλαδή, και εγώ μ' αρέσει να ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι, γιατί έχω και εγώ δύο παιδιά που είναι στα σχολεία μέσα και αυτή τη στιγμή πραγματικά, όπως το θέσατε, έχουν χαθεί σχολικοί αγώνες. Κάποτε γινόντουσαν κάποια τουρνουά, όπως είπατε κι εσείς, καλή ώρα μεταξύ των σχολείων. Δυστυχώς τα πάντα αρχίζουν δειλά-δειλά και εξαφανίζονται και αυτό έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία των παιδιών γιατί αυτά όλα τα παιδιά περιμένουν αυτούς τους αγώνες. Δηλαδή, όταν ένα παιδί δεν είναι ενταγμένο σε ένα σωματείο ή σε ένα σύλλογο αθλητικό, μέσα από το σχολείο περιμένει να ζήσει τη χαρά του παιχνιδιού. Ακριβώς. Και
πολλά παιδιά δεν έχουν και τη δυνατότητα για κάτι ιδιωτικό, σε κάποιον άλλο σύλλογο να πάνε. Αυτό είναι Έτσι. ένα από τα προβλήματα, τα μεγάλα, τα τεράστια προβλήματα, γιατί και εμείς αγωνείς και εγώ σαν αγωνιός αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, θέλουμε να γραφτούμε σε ένα σύλλογο, σε ένα σωματείο. Δυστυχώς, στις μέρες μας δεν περισσεύει το ποσό εκείνο, να βάλω εγώ τις τάξεις των 20, των 30, των 40, των 50, γιατί ακούσει και τέτοια ποσά. Δυστυχώς δεν περισσεύει πλέον στους γονείς αυτό το ποσό να στείλουν το παιδί τους στο σχολείο, στο σωματείο. Άρα καταλήγουμε στο ότι πάλι χάνουμε ταλέντα. Ισχύει. Μιας και πιάσαμε αυτό το θέμα, κυρία Δίσκου, θα θέλετε να μας πείτε λίγο το σκοπό και το στόχο που έχουν οι σχολικοί αγώνες. Πραγματικά η διοργάνωση, κύριε Γιώλμα, των σχολικών πρωταθλημάτων έχει σαν σκοπό πρώτα απ' όλα να αναδείξει τα ταλέντα των παιδιών και τις ικανότητές τους και να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά να βιώσουν τη χαρά της συμμετοχής σε ένα παιχνίδι, να ζήσουν την ανταγωνιστικότητα, αν θέλετε, να ζήσουν τον συναγωνισμό. Δηλαδή, είναι η χαρά του παιδιού να βρίσκεται το παιδί σε ένα τέτοιο χώρο. Θέλετε σε ένα ατομικό άθλημα, γιατί πραγματικά υπάρχουν αθλητές που τους αρέσει το μεμονωμένο, ο στίβος, ας πούμε, τα ατομικά αγωνίσματα. Και αλλά πάλι έχουν αντίπαλο τον χρόνο, αν το σκεφτούμε καλά. Ορισμένα έχουν χρόνο, άλλα έχουν ύψος, άλλα έχουν, ας πούμε, το ακόντιο π.χ. ή η σφαίρα, πόσο μακριά θα ρίξεις κάτι. Πάλι υπάρχει συναγωνισμός. Μπορεί να είναι ατομικό άθλημα, αλλά τα αποτελέσματα κρίνονται μαζί, όλων των αθλητών. Πραγματικά πολύ σωστά το θέσατε. Εγώ μιλάω όμως λίγο επειδή ζω μέσω των παιδιών μου τα ομαδικά αθλήματα. Ναι. Πραγματικά είναι η χαρά τους πότε θα βρεθούν, πότε θα ξεκινήσει η αγωνιστική σεζόν, πότε θα μπουν στο γήπεδο. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα στερήσουμε από τους μικρούς αθλητές. Δυστυχώς όμως η κοινωνία τα πηγαίνει αλλού. Δυστυχώς. Οπότε υπάρχουν σχετικά αρκετά προβλήματα. Ναι. Όπως τονίσαμε και στην αρχή, και ιδιαίτερα στο σχολικό αθλητισμό, θα ήθελα να μας τα αναλύσετε λίγο περισσότερο ποια προβλήματα ακριβώς υπάρχουν στον σχολικό αθλητισμό. Κύριε Γιώργο, το μεγαλύτερο πρόβλημα, εγώ θεωρώ, γιατί ήμουν και εγώ χρόνια αθλήτρια, περάσαμε και από τα σχολεία σαν μαθητές, ζήσαμε το σχολικό αθλητισμό, αλλά δεν ζήσαμε το σχολικό αθλητισμό τον σωστό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα έχουμε μείωση των ωρών της γυμναστικής. Αντί δηλαδή να αυξάνονται οι ώρες της γυμναστικής, μειώνονται. Πέρα, βλέπουμε ότι μειώνονται οι ώρες. Ισχύει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στο σχολείο, είχαμε 2 φορές την εβδομάδα γυμναστική. Μία ώρα. Εγώ είχα. Μία ώρα είχα εγώ. Λοιπόν, εμείς είχαμε 2 και περιμένουμε πότε θα έρθει η Τρίτη και η Πέμπτη για να κάνουμε εκείνη τη μία ώρα. Εκείνο το 2 ώρο τέλος πάντων. Ναι. Πραγματικά. Αυτό μένει. Δηλαδή, αν το παιδί δεν κάνει τη γυμναστική του στο σχολείο, εκεί που πάει να μάθει, ωραία, πώς θα ξεκινήσει να πάει να ψάξει έναν αθλητικό σύλλογο. Λοιπόν, ή αν δεν προέρχεται από αθλητική οικογένεια, γιατί συνήθως όταν οι γονείς ασχολούνται με κάτι, προσπαθούν και τα παιδιά τους να τα έχουν μέσα στα γήπεδα. Παρατηρούμε επίσης ένα άλλο πρόβλημα, ότι υπάρχει υποβάθμιση του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Δεν υπάρχει η σωστή υποχρηματοδότηση, μάλλον υπάρχει υποχρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας. Θα μου πείτε τώρα σε ποιο τομέα δεν υπάρχει υποχρηματοδότηση. Εδώ πέφτουν στέγες από τα σχολεία τώρα, τον αθλητισμό σου λέει θα κοιτάξω. Εδώ πέφτουν κτίρια ολόκληρα, πέφτει το ταβάνι, πλακώνει τα παιδάκια ας πούμε και λένε γιατί δεν έχουν σταλεί λεφτά να... χρήματα να φτιαχτεί. Ήταν τυχαίο. Ναι. Και όπως αναφέρατε και προηγουμένως, έχουμε την κατάργηση των σχολικών αγώνων. Δηλαδή, πάρα πολλοί αγώνες καταργούνται. Βέβαια, δεν μιλάμε τώρα για τα χρόνια που ζούμε τα τελευταία με την πανδημία, αλλά και λίγο πιο παλιά, ενώ υπήρχαν κάποιοι αγώνες, εγώ θα σας πω για την περιοχή μου, τέλη Μαΐου, που μαζευόντουσαν όλα τα σχολεία του Δήμου και δίνανε κάποια αθλήματα, όσο για να χαρούν τα παιδιά, κοπήκανε και αυτά. Και στην ουσία τι μένει, μένουν τα πανελλήνια πρωταθλήματα των μαθητών του Λυκείου, της Τρίτης Λυκείου, γιατί οδηγούν, καταλήγει η τριάδα πανελλαδικός να παίζει
Και όλα αυτά βοηθούν στις εξετάσεις στο να πάρουν τα παιδιά κάποια μόρια, στις πανελλαδικές. Αλλά ως εκεί, τίποτα παραπάνω. Και πάλι ένα παιδί, αν θέλει να ακολουθήσει τον αθλητισμό μέσα από το σχολείο, θα καλεστούν οι γονείς να πληρώσουν τα έξοδα. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση γενικά. Όχι απλά για τις υποδομές του σχολείου που λέμε ότι το σχολείο δεν δίνει χρήματα ή δεν επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας. Αν θέλει ένα παιδί να συνεχίσει και είναι άξιο. Εκεί και πέρα τι γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Πάρα πολύ δύσκολο. Το ζω με την κόρη μου, το ζω με το γιο μου. Άντε, ο γιος μου λίγο μεγάλωσε. Γιατί σήμερα βλέπουμε, ας πούμε, και πρωταθλητές παγκόσμιους, έτσι. Οι οποίοι έχουν βγει σε διάφορες συνεντεύξεις και έχουν πει τις δυσκολίες που έχουν περάσει. Και οι άλλοι αθλητές, όταν τους εξιστορούν την ιστορία που έχουν να τους πούνε, πώς κάναν προπονήσεις, σε τι μέρος, το οτιδήποτε, έχουν μείνει με ανοιχτό το στόμα και σου λέει πόσες πήρες χρυσό μετάλλιο π.χ. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, τα προβλήματα είναι τεράστια και σε όλα τα επίπεδα. Θέλετε να πάρουμε τα μικρά τα πιτσιρίκια από γονιός, δεν έχει να πληρώσει πρώτα απ' όλα τη συνδρομή. Ωραία, τη συνδρομή τη μηνιαία. Δεν έχει να πληρώσει τη βεβαίωση της κάρτας υγείας του αθλητού παιδιού. Δηλαδή, για να ξεκινήσει το παιδί να παίξει σε ένα πρωτάθλημα, πρέπει να έχει βεβαίωση το βιβλιάριο της υγείας του. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό κοστίζει. Και εκεί μένει πίσω ο γονιός. Και εκεί ο γονιός κάνει ένα πάσο και λέει: δεν θα σε στείλω. 20 ευρώ το μήνα σας βάζω εγώ το λιγότερο. Συν 30 ένας καρδιολόγος. Οι μετακινήσεις. Τις μετακινήσεις πού τις βάζουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει μια ομάδα, ένα σωματείο που δεν έχει να μετακινήσει τα παιδιά της, βασίζεται στους γονείς. Έχουν ρωτήσει αν οι γονείς έχουν τις βενζίνες να ακολουθήσουν τα παιδιά, όσο και να θέλουν. Γιατί πιστέψτε μου ότι υπάρχουν πολλοί γονείς που είναι πάντα δίπλα στα παιδιά τους, κοιτάνε πώς παρακολουθούν από κοντά την πορεία τους σε οποιοδήποτε άθλημα νικεί το παιδί, αλλά από εκεί και πέρα πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρεις το παιδί σου κάθε Σαββατοκύριακο σε διαφορετικές πόλεις. Το έχω ζήσει, συνεχίζω να το ζω. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να μαζευόμαστε από τους 10 γονείς 2-3 και να στηβάζουμε τα παιδιά. Τι να σας πω τώρα, 7 παιδιά σε ένα μάξι, 6 παιδιά σε ένα μάξι για να μπορέσει η ομάδα να ανταπεξέλθει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, ζούμε την απόλυτη αηδία και την απόλυτη ξεφτύλα. Και όπως μιλήσατε, να πάμε και στο άλλο επίπεδο. Όπως μιλήσατε για τους μεγάλους μας αθλητές. Να σας πάρω παραδειγματικό Ρακάκι, η οποία ευτυχώς και δείξανε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης το γήπεδο το οποίο γυμναζόταν που δεν ήταν γήπεδο και ήταν. Τι να πω, να πω ότι ήταν στάνι, να πω ότι ήταν. Ένα παρατημένο κτίριο. Το είδαμε όλοι μας. Παρατημένο ναι, κτίριο. Δεν το γκρεμίσανε. Για ποιο επίπεδο μιλάμε στην Ελλάδα, θέλω να μας πούνε κάποιοι. Ποιο είναι το επίπεδο. Γιατί από μόνοι μας τρώμε τα παιδιά μας. Αυτή η χώρα από μόνη της τρώει και σακατεύεται έρχεται στα παιδιά. Το όμορφο είναι όμως ότι παρόλες τις δυσκολίες, ακόμα και τώρα που μιλάμε, σημειώνουμε σημαντικές επιτυχίες στο εξωτερικό. Και αυτό θέληση, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Και αυτό με τη θέληση της ελληνικής ψυχής. Ακριβώς. Με τίποτα παραπάνω. Γιατί και οι Ολυμπιονίκες μας αυτή τη στιγμή που επιστρέψανε από τους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλώσανε ότι πολύ δύσκολα καταφέραν να βγουν στις υποχρεώσεις και να βγάλουν προπονήσεις, γιατί τα παιδιά πρέπει να δουλεύουν. Μετά έπρεπε να πηγαίνουν με κάποιο ποδήλατο ή με ένα παπάκι μες στο χειμώνα. Κυρία Δίσκου, σε αυτό το σημείο κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα συνεχίσουμε. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα
στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Επιστρέψαμε και πάλι με την κυρία Δίσκου Παρασκευή, η οποία είναι υποψήφια βουλευτής στο νομό Πέλης με την Ελλήνου Συνέλευσης. Μέχρι στιγμής έχουμε αναφερθεί στα πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα παιδιά στο σχολείο τους όσον αφορά τον αθλητισμό. Βλέπουμε γενικά μία κατάπτωση σε όλα τα επίπεδα στη χώρα μας και οι δυσκολίες που έχουν οι γονείς, κάθε γονιός και τα παιδιά, αλλά και αθλητές, είτε πανελλήνιας φήμης, είτε παγκόσμιας φήμης, είτε και οι σύλλογοι ακόμα. Σε όλο αυτό το κομμάτι των προβλημάτων υπάρχει κάποια λύση από μέρους σας που θα μπορέσει να δοθεί την αυριανή μέρα όσον αφορά να ξέρει ο τηλεθεατής που μας βλέπει αυτή τη στιγμή τι να περιμένει από εσάς, δηλαδή την Ελλήνων Συνέλευση, τι να περιμένει στην Ελλήνων Πολιτεία ως λύση πάνω σε όλα αυτά? Κύριε Γιώργο, πρώτα απ' όλα, από την πρώτη μέρα της εγκαθίδρυσης της Ελλήνων Πολιτείας τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν θα έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό το χάλι που ζούμε σήμερα. Είτε αυτό αφορά το κομμάτι του αθλητισμού, είτε αφορά τους άλλους κλάδους, όπως είναι η υγεία, η οικονομία, ο τουρισμός. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, να ενημερώσουμε τους φίλους τους τηλεθεατές ότι σαν πολιτικός φορέας, η Ελλήνων Συνέλευσης έχει καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με αριθμό πρωτοκόλλου 6199 στις 4 Ιανουαρίου του 2015 τις προγραμματικές δηλώσεις και την ιδρυτική διακήρυξη. Και πραγματικά, στην Ελλήνων Πολιτεία, η παιδεία και ο αθλητισμός θα είναι το πιο κρισιμότερο και το πιο νευραλγικό κομμάτι της κοινωνίας. Θα δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Δηλαδή, τα σχολεία μας πλέον, γιατί τα πάντα, κύριε Γιώργο, πραγματικά ξεκινάνε πρώτα από την παιδεία, ναι. Η οποία παιδεία δεν υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και το κραυγάζω αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει παιδεία στην Ελλάδα. Μην περιμένουμε δηλαδή να υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Και να μην ρίχνουν και ευθύνες στα παιδιά, έτσι. Υπάρχουν πολλοί γονείς που λένε εσύ φταίς, ας πούμε, που δεν κάνεις αυτό, που δεν κάνεις το άλλο, που δεν φέρνεις καλούς βαθμούς, που δεν. Ενώ το παιδί όταν πάει και βλέπει ένα διαλυμένο σχολείο από το μηδέν. Είναι στο μηδέν. Μην πω και πιο κάτω από το μηδέν. Τι να κάνει ακριβώς. Από τη στιγμή που έχει τα πάντα σήμερα, έχει τα πάντα, γιατί θέλοντας ή μη με την λεγόμενη τεχνολογία που μας λένε, θα του πάρει ο γονιός ένα κινητό, γιατί έχει και ο φίλος του. Και επειδή θα ζηλέψει, θεωρεί δίκαιο να του πάρει και το παιδιού του ένα κινητό και θα αφιερώσει περισσότερη ώρα στο κινητό από ό,τι να διαβάσει, είτε να αθληθεί, είτε να κάνει το οτιδήποτε. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάντια του ανθρώπου αυτή τη στιγμή, γιατί το θεωρώ κατάντια να προσπαθείς να απομονώσεις το παιδί σου, να μην το έχεις στο κεφάλι σου, γιατί σίγουρα ο κάθε γονιός έχει τα προβλήματά του, ειδικά στις μέρες μας, ειδικά σε αυτά τα τελευταία χρόνια, ο γονιός περνάει πολύ δύσκολα. Και εννοείται ότι στεναχωριέται για το παιδί του, γιατί όλοι θέλουμε τα παιδιά μας να ζήσουν σε μια καλύτερη κοινωνία, με καλύτερες εγκαταστάσεις, να πω, στα σχολεία, με καλύτερο μέλλον. Αλλά δυστυχώς πέφτουμε στο τρυπάκι, πάρ' το κινητό και μείνε στη γωνία και άσε με ήσυχο. Λοιπόν, πώς περιμένουμε λοιπόν παιδεία να υπάρξει μετά από αυτό? Αυτό ακριβώς. Οπότε, όπως σας είπα, τα σχολεία στην Ελλήνων Πολιτεία θα είναι τα εκολαπτήρια των νέων ελληνικών γενεών. Δηλαδή, αν μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Τα σχολεία θα λειτουργούν για την παραγωγή των νέων πολιτών. Μέσα από εκεί θα δομείται και το σώμα και η ψυχή και το πνεύμα, ώστε να βγαίνουν τα ελληνόπουλά μας άξια να πάρουν την πολιτεία στα χέρια τους. Γιατί δεν μιλάμε για αυτή τη βρωμιά που ζούμε τώρα. Δεν θα παραλάβουν τα παιδιά τέτοια βρωμιά. Εγώ τα δικά μου τα παιδιά δεν θέλω να τους παραδώσω αυτό εδώ που ζω σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε είμαι εδώ μπροστά σας, σαν υποψήφια βουλευτής και παλεύω για το μέλλον των παιδιών μας, όχι μόνο των δικών μου. Οπότε το όνειρο αυτό, εγώ θα τολμήσω να πω το όνειρο, γιατί αν διαβάσει κάποιος πολίτης, κύριε Γκέλμα, τις προγραμματικές μας δηλώσεις, δεν θα πιστεύει στα μάτια του. Πρώτα απ' όλα, κάθε σχολείο θα έχει όλες τις υποδομές αθλοπαιδιών σε ατομικά και συλλογικά αθλήματα. Οι αθλητικοί σύλλογοι και τα σωματεία, έτσι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, δεν θα έχουν λόγο ύπαρξη στην Ελλήνων Πολιτεία.
Και τι θέλω να πω με αυτό, για να το καταλάβουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Φανταστείτε, κύριε Γιώργο, ένα σχολείο, ένα σχολείο, το οποίο θα έχει μέσα όλα τα γήπεδα και όλα τα αθλήματα. Δηλαδή, θα έχει μέσα το γήπεδο του ποδοσφαίρου, για τα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Θα έχει το γήπεδο του τένις, θα έχει την πισίνα του, θα έχει το γήπεδο του βόλεϊ. Θα είναι όλα τα σχολεία μας άρτια εξοπλισμένα και με υλικό και με σωστούς γυμναστές που να έχουν όρεξη και να μην εγκαταλείπουν τα παιδιά στην άκρη. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί έχουν σημειωθεί γεγονότα, και εγώ τα έχω ζήσει, όλοι μας τα έχουν ζήσει, στο σχολείο, όπου το μάθημα της γυμναστικής ήταν διάλειμμα. Έχω κενό, υπήρχε αυτή η λέξη. Δηλαδή, έλεγε γυμναστής, θα πάω πιο καφέ, κάνω ό,τι θέλετε. Ναι, δυστυχώς. Το να έχει όρεξη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από την υλική υποδομή που αναφέρατε πριν, πρέπει και ο άνθρωπος που θα θέλει να, θα έχει, πρέπει να έχει όρεξη για να διδάξει. Οπότε κοιτάμε τα σχολεία μας να είναι πλαισιωμένα με ικανούς εκπαιδευτές προπονητές για το κάθε άθλημα. Mm-hmm. Όχι ένας προπονητής να έχει 12 παιδάκια της ίδιας τάξης, τα οποία 12 παιδάκια έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα στον αθλητισμό. Εκεί σα κατέβεις πάλι. Εκεί δεν διδάσκεις. Που είπατε, κύριε Γιώλμα, ότι κάντε το τρέξιμο, κάντε το ζέσταμα, κάντε λίγες ασκήσεις, πάρτε μία μπάλα. Το αιώνιο, το κλασικό στα ελληνικά σχολεία. Ελάχιστοι είναι εκείνοι οι προπονητές οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά με τα παιδιά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι στην Ελλήνων πολιτεία σίγουρα δεν θα υπάρχει αυτό το μαύρο χάλι που ζούμε εδώ και τόσα χρόνια, τουλάχιστον στο κομμάτι του σχολικού αθλητισμού. Πέρα από αυτό το κομμάτι, το υλικό και το οικοδόμημα, την υποδομή θέλω να πω, που θα δημιουργήσει στην ουσία Ελλήνων πολιτεία για τα παιδιά, θα έχει τους, είπαμε, τους ανάλογους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, έτσι ώστε να παίρνουν τα σωστά υπόβαθρα τα παιδιά. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, αν κάποιο παιδί θέλει να γίνει αθλητής, θα υπάρχει το δεν θα πας να γίνεις αθλητής, δεν έχει δουλειά. Θα πας να γίνεις γιατρός. Θα πας να γίνεις δικηγόρος. Γιατί αυτό, πέρα από τον αθλητισμό, γίνεται και με άλλα επαγγέλματα. Δηλαδή βλέπουμε παιδιά, στο αυτό αφορά την παιδεία που είπατε πριν. Δηλαδή, έχει κάποιο παιδί κλείσει στον αθλητισμό, στη ζωγραφική, σε κάτι. Πάνε σύμφωνα με τα θέλω του γονέα. Θέλω να απαντήσετε στους γονείς που μας βλέπουν τώρα. Πρώτα απ' όλα, στην Ελλήνων πολιτεία, κύριε Γιώλμα, θα υπάρχει ισονομία. Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας θα είναι το ίδιο, θα είναι ίσοι και δεν θα υπάρχει διαχωρισμός των πολιτών. Όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί στην ουσία κατά βάθος υπάρχει διαχωρισμός των πολιτών. Δεν θα υπάρχουν οι κοινωνικές τάξεις, οι πλούσιοι, οι φτωχοί, γιατί όλοι θα είμαστε το ίδιο. Πλούτος υπάρχει, μας τον έχει αποδείξει ο Αρτέμις ως ώρας. Οπότε, αφού θα είμαστε όλοι ίσοι, όλα τα παιδιά θα έχουν ταυτόχρονη και ίση παιδεία, θα έχουν ταυτόχρονα, θα είναι ισάξια και στο αθλητικό κομμάτι και εννοείται με ελεύθερη βούληση, αφού θα υπάρχει τόσο καλά και στημένη και οργανωμένη παιδεία, από εκεί και πέρα το παιδί θα αποφασίσει από μόνο του που θα κατασταλάξει. Δηλαδή, θα ζούμε αυτό το όνειρο που ο γονιός δεν θα χρειάζεται να επέμβει και να πει εσύ παιδί μου δεν θα γίνεις σκουπιδιάρης, θα γίνεις γιατρός, γιατί ο γιατρός έχει περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, στην Ελλήνων πολιτεία θα είμαστε όλοι το ίδιο και με ελεύθερη βούληση θα χτίσουμε τα όνειρά μας. Και εγώ, κύριε Γιώργο, ήθελα να σπουδάσω κάτι άλλο, δεν μπόρεσα, δεν είχα την οικονομική άνεση οι γονείς μου και σπούδασα κάτι άλλο. Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτό εμένα με έχει πληγώσει και θα το κουβαλάω χρόνια στην πλάτη μου. Λοιπόν, αυτό δεν θα συμβαίνει από εδώ και πέρα με την εγκαθίδρυση της Ελλήνων πολιτείας. Άρα στην ουσία η πολιτεία θα έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για το εκάστοτε παιδί και δεν θα έχει λόγο γονέας πάνω στο παιδί. Γιατί στην ουσία τα παιδιά ανήκουν σε όλους μας, έτσι ανήκει στην πολιτεία. Δεν είναι κτήμα του γονέα το παιδί. Δηλαδή, άμα σκεφτούμε από την ιστορία μας και στην αρχαία Σπάρτη κάναν το ίδιο. 7 χρονών είναι της πολιτείας το παιδί, δεν είναι δικό σου. Γιατί ο γονιός σήμερα θεωρεί ως κτήμα δικό το παιδί. Και άμα δούμε
Όχι ο ψή που μπορεί να μην τα βγάζει πέρα, να προβεί ο γονιός σε κάποιες άλλες πράξεις που ίσως μπορεί να εκριθούν και παράνομες, θα σου πει το έκανα για το παιδί μου. Αυτά όλα δεν θα υπάρχουν. Αυτοί όλοι οι λεκέδες, εγώ τα θεωρώ, να το πω έτσι, να κάνω την παρομοίωσή μου, όλοι αυτοί οι λεκέδες οι οποίοι επιβαρύνουν την ελληνική οικογένεια, όλα αυτά τα πράγματα, θέλετε το οικονομικό κομμάτι, γιατί αν δεν πάει καλά το οικονομικό, περνάμε στο ψυχολογικό κομμάτι. Όλα αυτά επηρεάζουν δυστυχώς τον άνθρωπο. Και μετά ο άνθρωπος ξεφεύγει από τις αξίες, ξεφεύγει από τις αρχές και κινείται τελείως διαφορετικά. Και δυστυχώς στις μέρες μας αυτό το διαφορετικό το ζούμε. Δηλαδή, έχουν χαθεί οι αξίες και οι αρχές. Τα παιδιά μας τα περιορίζουμε σύμφωνα με κάποια πρότυπα, το ότι ναι, πρέπει να γίνεις αυτό, γιατί με αυτό ζεις καλύτερα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια δεδομένα τα οποία δεν θα ισχύουν στην Ελλήνων πολιτεία. Πάνε δηλαδή σήμερα, πάνε, αυτά ακριβώς που λέτε, πάνε σύμφωνα με γνώμονα το χρήμα. Που στην ουσία το χρήμα είναι ένα μέσο το οποίο διευκολύνει τη ζωή όλων μας. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα στην κοινωνία μας που έχουν θεοποιήσει το χρήμα, ναι, και μαθαίνουν τα παιδιά σύμφωνα με το χρήμα. Ναι. Και αν λοιπόν ρωτήσω εγώ τον γονέα που μας βλέπει τώρα, το παιδί σου αύριο μεθαύριο του είπες να γίνει γιατρός, ενώ μπορούσε να γίνει πάρα πολύ καλός αθλητής. Και δεν γίνεται καλός γιατρός και δεν βγάζει τα χρήματα που υπολόγιζε. Τι θα κάνει? Θα πάει να κλέψει? Άμα είναι κοπρίτσι θα πάει να εκπορνευθεί? Τι θα κάνει? Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε παιδεία, τίποτα. Γι' αυτό, κύριε Γιώλμα, λέμε, εγώ πάλι παροτρύνω τους φίλους, τους τηλεθεατές, να διαβάσουν την ιδρυτική μας διακήρυξη και τις προγραμματικές μας δηλώσεις, να δουν ακριβώς σε κάθε κομμάτι, σε κάθε τομέα, θέλετε, όπως σας είπα, στην οικονομία, στην υγεία, στον τουρισμό, στον αθλητισμό. Θα γίνουν πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ο οποιοσδήποτε πολίτης δεν μπορεί να το συλλάβει. Και μιλάμε για 49.000 έργα μελέτες. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σχέδιο στο πώς θα στηθεί η Ελλήνων πολιτεία. Και επίσης να τονίσω στους φίλους γονείς ότι τα πάντα στην Ελλήνων πολιτεία θα γίνονται εντός των σχολικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο αθλητισμός, είναι οι τέχνες, είναι η υγεία, είναι το φαγητό. Τι θα προσφέρει το σχολείο στο μαθητή. Δεν θα υπάρχουν λόγοι ύπαρξης στο φροντιστήριο. Δεν θα υπάρχουν φροντιστήρια. Τα πάντα θα γίνονται εντός των σχολικών εγκαταστάσεων. Κάτι το οποίο μας είναι ασύλληπτο αυτή τη στιγμή να το... Δεν μπορείς να το συλλάβει η νους. Γιατί μας μάθαινε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Αιώνες τώρα. Με το κεφάλι κάτω και να ακολουθούμε τη ροή του δικού τους ποταμιού. Ναι, αλλά υπάρχει και άλλη μία ροή, υπάρχουν και άλλες ροές. Αυτό ο πολίτης πρέπει να το αντιληφθεί. Ισχύει. Και να κοιτάξει, να ψάξει και λίγο διαφορετικά, να δει τι γίνεται γύρω του. Γιατί πραγματικά, από εκεί που λέμε ότι δεν υπάρχει παιδεία, δυστυχώς δεν υπάρχει και η γνώση, στο να ξεφύγουμε και να σκεφτούμε και λίγο διαφορετικά. Γιατί με την πλήση εγκεφάλου που μας κάνουν χιλιάδες χρόνια τώρα, και τα μέσα μαζικής εξαπάτησης βαράνε καθημερινά με τα δικά τους τα θέλω, ο πολίτης πλέον είναι τόσο πυροβολημένος στον εγκέφαλο, χωρίς να θέλω να δείξω κανένα, αλλά κάθε μέρα καταπίνουμε σανό. Κάθε μέρα καταπίνουμε τα δικά τους. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουμε λίγο να ακολουθούμε αυτό όλο το ρεύμα και να κοιτάξουμε κάτι διαφορετικό, γιατί υπάρχει διαφορετικότητα. Κυρία Δίσκο, τι μπορεί να κάνει? Θα επικεντρωθώ στο γονέα, γιατί αναφερθήκαν πάρα πολύ στα παιδιά κυρίως σήμερα. Οι νέες γενιές που ακολουθούν είναι το μέλλον γενικά και του έθνους μας. Είναι το μέλλον, όπως και να το κάνουμε. Θα ήθελα να απευθυνθείτε συγκεκριμένα στους γονείς και αυτοί που σκέφτονται να γίνουν γονείς, ποια είναι η λύση σε όλο αυτό και τι μπορούν να κάνουν οι ίδιοι για να βοηθήσουν καταρχήν τα παιδιά τους και όλων τα παιδιά. Έτσι, όλα τα παιδιά. Εγώ θέλω να κάνω εδώ, έτσι με την ερώτησή σας, θέλω να απαντήσω με ένα κάλεσμα, κύριε Γιώλμα, και να τονίσω στους φίλους, τους ακροατές, ότι τον Αρτέμι Σόρα δώσαμε εντολή όλοι εμείς οι Έλληνες που ανήκουμε στα γραφεία στους αυτόνομους τοπικούς οργανισμούς,
οι απλοί πολίτες, εμείς οι ενεργοποιημένοι όμως απλοί πολίτες, μέλη των γραφείων, να δημιουργήσει τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Λοιπόν, σε αυτόν τον πολιτικό φορέα μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας μας. Και όχι όπως μάθαμε, ο εκλεκτός του κομματάρχη, των συμφερόντων, του κατεστημένου, του δόγματος ή κάποια στοάς. Στην ουσία να συμμετέχει. Έρχεται και συμμετέχει κανονικά. Αυτό ακριβώς. Ο ίδιος. Οι εκπρόσωποι του πολιτικού φορέα εκλέγονται από τη βάση, δηλαδή από εμάς, από εσάς, από εμένα, από τον τηλεθεατή, από τον Έλληνα πολίτη. Mm-hmm. Και αν πραγματικά ο πολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ο γονέας που μας ακούει, θέλει να δει κάτι διαφορετικό, τόσο διαφορετικό όμως, μπορεί να θέσει και ο ίδιος την υποψηφιότητα, όπως έκανα και εγώ αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτό που βιώνουμε σήμερα, αυτό που βιώνουμε δεν είναι η πραγματική δημοκρατία. Εμείς βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια ολιγαρχία μεταφιεσμένη σε δημοκρατία. Και γνωρίζουμε, κύριε Γιώργο, πολύ καλά ότι οι γνωστοί πολιτικοί, όλοι αυτοί οι καθεστώτικοι, διονύζουν τα προβλήματα για να δείχνουν ότι είναι σπουδαίοι. Ότι επιτελούν ένα έργο έτσι ώστε στο μέλλον να παραδώσουν τα ηνία της εξουσίας στους επόμενους δικούς τους. Αυτό σημαίνει, κύριε Γιώργο, ότι αν είχαμε γίνει δεν θα πω λίγο πιο νωρίς, θα πω σκέτο πιο νωρίς, ενεργοί πολίτες, με τη συμμετοχή μας στα κοινά και σαν απλοί πολίτες να χαράζαμε την δικιά μας πολιτική, όχι αυτή που μας λένε οι ανθέληνες, τώρα η χώρα μας, κύριε Γιώργο, θα έχει ανωδική πορεία. Οπότε εγώ θέλω να καλέσω όλους τους Έλληνες, όλους τους γονείς αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι δίπλα σε εμάς τα παιδιά μας υποφέρουν. Υποφέρω εγώ, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι για το παιδί μου. Αυτό είναι που ακούμε συνεχώς αυτές τις μέρες. Ειδικά αυτές τις μέρες. Τελευταία δύο χρόνια έχουμε δει όλοι τι γίνεται. Τι μπορώ να κάνω. Εγώ θα τα αλλάξω. Ποιος θα τα αλλάξει. Δηλαδή αυτό του λέτε αυτή τη στιγμή. Ποιος θα το αλλάξει. Εγώ θα σας πω το άλλο. Ότι πρόσφατα ήμουν σε μια συζήτηση φιλική. Και πολλές φίλες μου χρησιμοποιούν, εντάξει, δεν γίνεται τίποτα. Δεν ακριβώς. Γίνεται τίποτα. Συγγνώμη, προσπάθησες να κάνεις κάτι. Αν δεν προσπαθήσεις, δεν μπορείς να έρθεις να μου πεις ότι δεν γίνεται τίποτα. Κάνε μια προσπάθεια, δες και κάτι άλλο, πάλεψε γι' αυτό και μετά να μου πεις δεν γίνεται τίποτα. Εγώ, κύριε Γιώργο, από αυτή τη θέση σας λέω ότι σήμερα, σαν υποψήφια βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης και σαν μέλος του τοπικού οργανισμού εσείς Κίτρας 2, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Όλα γίνονται. Απλώς να αποκτήσουμε λίγο τη γνώση τη σωστή, όχι αυτά που μας πλασάρει το σύστημα, και να γίνουμε ενεργοί πολίτες, να αρχίσουμε να παίρνουμε τη χώρα στα χέρια μας εμείς οι ίδιοι. Όχι αυτοί εκεί πάνω, από τους ίδιους και από τους ίδιους. Γιατί, κύριε Γιώργο, να σας πω κάτι. Μας πείσανε ότι όλο αυτό που ζούμε, ότι όλα αυτά που μας βάζουν να ζούμε είναι μονόδρομος. Και ότι δεν έχουμε κάποια άλλη επιλογή. Δεν έχουμε επιλογή, ναι. Πρέπει να ζήσουμε έτσι. Λοιπόν, επιλογές υπάρχουν, γνώση θέλει, θάρρος θέλει, δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί ο φόβος μας είναι η τροφή τους και καθημερινά τους ταΐζουμε. Λοιπόν, ας σταματήσουμε να τους ταΐζουμε και ας πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας, γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Ούτε νομικός πρέπει να είσαι, ούτε γιατρός πρέπει να είσαι, ούτε πολιτικές επιστήμες να έχεις σπουδάσει. Η ζωή η ίδια μας έφερε σε αυτή την κατάσταση και εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σαν υποψήφια βουλευτής. Θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω τη λέξη από το πουθενά, γιατί δεν είχα ποτέ καμία σχέση με την πολιτική. Γι' αυτό λέω τη λέξη πουθενά. Δεν ασχολήθηκα ποτέ στη ζωή μου με την πολιτική. Σήμερα όμως είμαι μπροστά σας, σαν υποψήφια βουλευτής, και θα κοιτάξω να πάρω τη χώρα στα χέρια μου. Ωραία. Κυρία Δίσκου, επειδή ο χρόνος μας τελείωσε σε αυτό το σημείο, χάρηκα πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα χαρώ να σας έχω σε άλλη μια εκπομπή στο μέλλον. Ήσασταν καταπληκτικότατοι. Ελπίζω και οι τηλεθεατές να αντιλήφθηκαν. Θεωρώ πήραν το μήνυμα. Έως την άλλη φορά, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε και με καλέσατε στην εκπομπή σας. Σίγουρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δίκαιο αγώνα. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μία ακόμα εκπομπή «Ακούσας Νόη» του Ράδιο Μάγνητες. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά.